σε λέει, ναι, βρωμάνθρωπε σπαγκοραμένε. Χριστούγεννα μέρα, εσύ τρως και τόσοι άνθρωποι δίπλα σου πεινάνε. Αντωνάκη, αυτές τις μέρες άμα έρθει κανένας φτωχός να σε ζητήσει βοήθεια, να τον δώσεις, να μην το διώξεις έξες. Πρόσεχε, γιατί άμα το διώξεις θα έρθει το πνεύμα των Χριστουγέννων και θα σε τρομάξει. Τι είναι αυτό, Παρθένα μου? Αντωνάκη, τώρα με έχει πιάσει αυτό το μεσημεριάτικο που με πιάνει και νιστάζω πάρα πολύ και δεν μπορώ να σε πω, θα σε πω το βράδυ. Κάθε μου τραγούδι για τους καημούς σου που σεριανούν στη γειτονιά. Φτωχολογιά που από μιλώ φτιάχνεις λουλούδι και τους καημούς σου τους πλέκεις ψιλοπελωνιά. Χέρια σου μεγάλωσαν και πόνεσαν και μάλωσαν άντρες μονοκάθαροι ματιά. Ψηλάκι παρισόπουλα, χαρά στα κοριτσόπουλα κούχουν κι αγκαλιάζουν τη φωτιά. Κούχουν κι αγκαλιάζουν τη φωτιά. Ωραίο φαΐ θα φάμε. Αυτό έχουμε, αυτό θα φάμε. Εμείς κάτι θα φάμε. Το παιδάκι μου τι θα το ταΐσω? Η γυναίκα αναστενάζει μέρα νύχτα ανησυχεί. Το παιδί της περιμένει λίγο λίγο γάλα για να πει. Το παιδί της περιμένει λίγο γάλα, λίγο γάλα για να πιει. Παιδιά, παιδιά, ξέχασα να σας το πω. Έχω κρύψει κάτι και φτεδάκια στην τσέπη μου από το μεσημέρι, αλλά ξέχασα να σας τα δώσω. Έλα, ησύχασε, μάκι μου, ησύχασε. Αχ, η Παρθένα. Αυτή είναι η αιτία που υποφέρουμε. Αυτή είναι η αιτία που υποφέρω, αυτή σπαγκοραμένη η κακιά. Που η ψυχή της είναι μαύρη σαν κατράμι μαύρη, θα τιμωρηθεί κακό μεγάλο θαύρι. Πώς μπορεί να υπάρχει Θεέ μου τόση αφωνιά, σε τόσο πόνο να μην δίνει σημασία, αν και έχει μια μεγάλη περιουσία. Φαίνεται έχει πέτρα για καρδιά. Λοιπόν, παιδιά, αυτό είναι το χριστουγεννιάτικο δείπνο μας. Από μία πατάτα ο καθένας και θα ρίξουμε κλήρο για το κοτοπουλάκι. Αχ, 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 εμείς ένα κοτοπουλάκι από μία πατάτα και αυτή δίπλα ποιος ξέρει τι χλαπακιάζει. Αχ, στην υγειά μου να είμαι καλά εγώ και τα δισεκατομμύρια μου. Τι ωραία παραμονή Χριστουγέννου να κάθεσαι και να τρως μόνη σου. Μοναχό φαγού, μορθα σκάσεις από το πολύ το φαγητό. Ποιος μου μιλάει, ποιος είναι? Α, τι θες εσύ εδώ? Φύγε, φύγε αμέσως γιατί θα φωνάξω την αστυνομία. Δεν χρειάζεται να φωνάξεις κανέναν γιατί είμαι πνεύμα. Το πνεύμα των φετινών Χριστουγέννων. Με λέγαν μάγισσα. Καρδιές ράγισα, το καλό λάτρεψα, το κακό καταστρέψα. Μη μου λες να μείνω, να φύγω ή να χαθώ. Σου δείξω ποιο είναι για σένα το καλό. Να ζεστάνω θέλω την κρύα σου καρδιά. Να γεμίσει αγάπη, συμπόνια, γλυκά και ανθρωπιά.
μπήκες μέσα στο σπίτι μου. Άμα, Χριστιανή μου, είσαι τελείως τρέλη, αφού σου είπα, είμαι πνεύμα. Τι πάει να πει πνεύμα? Τι πάει να πει? Πνεύμα θα πει. Πνεύμα, το λέει η ίδια η λέξη, πνεύμα. Και τι θέλεις? Δεν μου λες, είσαι ευχαριστημένη χρονιάρες μέρες που κάθεσαι εδώ και τρως μόνη σου και δεν έχεις κανέναν παρέα? Δεν έχω εγώ ανάγκη από κανέναν, αν δεν πήγαινε στο καλό σου τώρα. Παρθένα, θέλω να σου υπενθυμίσω ότι... Μες στη ζωή δρόμοι ανοίγονται σωρό. Κι όποιον γουστάρεις τον τραβάς κι όπου σε βγάλει. Μα είναι και ένα μονοπάτι πονηρό που πάει του γρου στην κατηφόρα τη μεγάλη. Μα είναι και ένα μονοπάτι πονηρό. Στο μονοπάτι έχεις πάρει, Παρθένα μου. Αυτό ακριβώς. Και πας ντουγρού για την καταστροφή. Ντουγρού! Ρυγιά, κάνε μου τη χάρη που θα με πεις ότι πάω ντουγρού στην καταστροφή. Εγώ ξέρεις πόσα δισεκατομμύρια έχω στην τράπεζα. 22, το ξέρεις? Εσύ ξέρεις πόσους ήξερα εγώ που είχαν 22 δισεκατομμύρια και ξαφνικά βρεθήκαν στον δρόμο? Άσε μας τώρα, μωρέ χρονιάρα μέρα. Και λέγε τι έχεις να πεις, γιατί τα νεύρα μου σήμερα είναι λιγάκι τεντωμένα. Τίποτα δεν έχω να σου πω. Να σου δείξω έχω. Τι να μου δείξεις? Περίμενε και θα δεις. Πάμε σ' άλλο μέρος τώρα, αυτό στιγμή. Ωραίο το φαγητό, Μαρία. Γεια στα χέρια σου. Καλό, αλλά λίγο. Τι να κάνουμε, όπου φτωχός και η μοίρα του. Ποιος ξέρει αυτή η στρίγκλα δίπλα τι θα έχει χλαπακιάσει απόψε. Στρίγκλα είσαι και φαίνεσαι και από τη μύτη κρέμεσαι. Άδικος κόπος, δεν σ' ακούνε. Μωρέ, ας την είχα εδώ μπροστά μου και θα δεις τι θα της έκανα. Ορίστε βρε, μπροστά σου είμαι, τι θα με κάνεις? Το είπα, κούκλα μου, ούτε σ' ακούνε ούτε σε βλέπουνε, μπα. Πεινάω, πάρα πολύ πεινάω. Άμα πεινάς, πίδα. Α, Παρθένα μου, δεν σε συγκινεί ο ανθρώπινος πόνος? Ας προσέχανε να μην πηγάγανε. Ναι, αλλά κι εσύ είσαι άνθρωπος και πρέπει να συγκινήσεις με την ανθρώπινη δυστυχία. Να νιώθεις ίκτο. Αμάν πια με έχεις ζαλίσει. Άντε πάμε σπίτι τώρα για την ίσταξα. Καλά. Πάμε σ' άλλο μέρος τώρα, αυτό στιγμή. Α, σπίτι μου, σπιτάκι μου και ωραίο παλατάκι μου. Δεν την μπορώ αυτή τη μιζέρια. Δεν την μπορείς, ε? Εσύ πότε άλλαξες, γιατί άλλαξες? Δεν άλλαξε. Είμαι άλλο πνεύμα. Είμαι το πνεύμα των προηγούμενων Χριστουγέννων. Ναι, και τι θέλεις? Να σου θυμίσω. Τι να μου θυμίσεις? Να σου θυμίσω ότι με αυτά τα παιδιά, όταν είσαστε μικρά, κάνατε παρέα. Αγαπιόσαστε, μεγαλώσατε στην ίδια γειτονιά. Ουφ, και εσύ καημένο πνεύμα, πέρασαν τόσα χρόνια. Δεν θυμάμαι τίποτα. Δεν πειράζει. Θα σε βοηθήσω εγώ να θυμηθείς. Έλα τώρα μαζί μου. Πάμε πίσω σε κάποια άλλα παλιά, πολύ παλιά Χριστούγεννα. Πάμε σ' άλλο μέρος τώρα, αυτό στιγμή. Τον αγαπάει, τον αγαπάει. Πού είμαστε, ποιος είναι αυτός πνεύμα? Εσύ και οι φιλενάδες σου όταν ήσασταν συμμαθήτριες και κάνατε παρέα. Μα εγώ θα έδινα τα πάντα να βρισκόμουν κι άλλη μια φορά μαθήτρια να γινόμουν. Στις ίδιες τάσεις, στα ίδια κρανία, με τους συμμαθητές μου να κάνω ασία. Με τους καθηγητές να μας κοιτάνε καχύποπτα. Τα μαθητικά τα χρόνια δεν τα αλλάζω με τίποτα. Σιγά, όρεξη που τους είχαμε. Ωραία, τους είχαμε και τους παραείχαμε. Ποιοι είναι? Είναι και ο Δαμίγος μαζί τους. Είναι και ο Αντώνης μου κολλάει. Γεια σας, κορίτσια. Τι έγινε? Εγώ θέλω τη Σμαράγδα. Άρα θα δεις βλάκα. Έλα όμως.
Μαρία, σου πω. Σου πω. Α, εμένα δεν μ' αρέσουν αυτά τα μάγικα, εντάξει. Εγώ δίνω φιλολογία. Ορίστε, ήρθα. Τι με θες να με φιλήσεις? Ορίστε, φίλαμε. Νατάσα ή Αντωνία, εμένα με θέλει καμία σας. Ναι, λείπει το Βύσσινο. Γιατί ρε γαμώτο? Γιατί εγώ τα έχω με τον Γιάννη. Και εγώ με τον Γιώργο. Γαμώτο. Παρθένα, Παρθένα! Τι θέλεις άλλο, Παρθένα και Παρθένα? Εσένα. Εγώ όμως δεν σε θέλω γιατί είσαι φτωχός, δεν είσαι της τάξης μου. Εγώ πηγαίνω έκτη και εσύ πηγαίνεις πέμπτη. Αφού έμεινα, τι να κάνω? Γι' αυτό δεν σε θέλω κι εγώ. Γι' αυτό να φύγεις. Ή μάλλον όχι, θα φύγω εγώ. Γαμώ το με, εγώ της μιλάω για αγάπη και αυτή ούτε να με φτύσει. Είδες τι έκανες? Από τότε το στεναχωρούσες τον καημένο τον Αντωνάκη. Καλά έκανα. Τέλος πάντων, πάμε να φύγουμε γιατί συγχύστηκα. Είναι και κάποιο που μου μοιάζει. Άντε πάμε. Εσύ πότε πρόλαβες? Μα Χριστιανή μου, με κοψοχόλιασες αφού σου είπα είμαι πνεύμα, μπα! Τέλος πάντων όμως, τώρα είμαι το πνεύμα των επόμενων Χριστουγέννων. Με τις άλλες δύο τρίδιμες αδερφούλες είσαστε. Α, καλά. Λοιπόν, τώρα θα σε πάω να δεις. Όχι, όχι, δεν πάω πουθενά, είμαι πολύ κουρασμένη. Ναι, αλλά δεν έχεις δει το σημαντικότερο, το μέλλον. Είδες πως περνάγατε με τους φίλους όταν κάνατε παρέα κάποια παλιά Χριστούγεννα? Είδες πως περνάνε οι φίλοι στα τωρινά Χριστούγεννα? Πάμε τώρα να δεις και κάποια μελλοντικά Χριστούγεννα, για έλα. Μια στιγμή να πάρω μία δραμαμίνη, γιατί με το πήγαινε όλα ζαλίστηκα. Έλα καλέ, πάμε. Πάμε σ' άλλο μέρος τώρα. Πνεύμα, τι διαβάζει η Μαρία και κλαίει έτσι? Διαβάζει το γράμμα που της έστειλε ο Στέλιος που δουλεύει στα πετρέλαια στη Σαουδική Αραβία. Α, ξενιτεύτηκε ο καημένος τελικά. Δυστυχώς. Τα γαλάζια του γράμματα κάθομαι και διαβάζω και με παίρνουν τα κλάματα και το μπέμπι κοιτάζω. Τα γαλάζια σου γράμματα, θλιβερές διηγήσεις. Είσαι τώρα στην ξενιτιά και δεν λες να γυρίσεις. Μα εγώ θα περιμένω μήπως γίνουν τα θάματα. Κάθομαι και διαβάζω τα γαλάζια του γράμματα. Μα εγώ θα περιμένω μήπως γίνουν τα θάματα. Κάθομαι και διαβάζω τα γαλάζια του γράμματα. Έχει και κλαίει έτσι αυτή. Περίμενε να ακούσεις. Τι δυστυχία είναι αυτή. Από τότε που χάσαμε το μάγκι, τα μάτια μου δεν έχουν στεγνώσει. Πέθανε το φτωχό, ε. Από ασυτεία που δεν βοηθούσες. Αχ, τώρα στεναχωρέθηκα. Δόξα σου ο Θεός, στεναχωρέθηκες επιτέλους. Αντωνία, με βρήκαν. Όπου να είναι θα με συλλάβουν. Να μου φιλήσει τη Μαράλα και τους υπόλοιπους. Βασίλη μου. Για ένα πράγμα μόνο είμαι ευχαριστημένος, που αυτή η Παρθένα η Στρίγκλα έχασε όλη της την περιουσία και δεν έχει φράγκο. Βασίλη Παπαδόπουλε, ονόμα του νόμου συλλαμβάνεσαι. Ένα βράδυ, άσχημο βράδυ, κάποιος βγήκε μες στο σκοτάδι, βόλτα με κλεμμένο αμάξι. Και με πιάσαν γιατί νομίζαν ότι ήμουν εγώ που πήγα βόλτα με κλεμμένο αμάξι. Με κυνηγήσαν! Πάμε! Βασίλη! Είδες τι έπαθε εξαιτία σου? Σταμάτα, γιατί εγώ τόση ώρα ακούω το τραγούδι, αλλά κάθομαι σαν εμένα κάρβουνα. Τι είπε για μένα ότι φτώχεινα? Περίμενε και θα δεις. Σταμάτα καλέ να τραγουδάς, βιάζομαι! Εγώ είμαι αυτή? Ναι, ναι. Γιατί? Γιατί έχεις χάσει όλα τα λεφτά σου και είσαι πάμπτωχη. Άνοιξε πέτρα για να πω. Ήλιος να μην, ήλιος να μην με βλέπει. Ζω. Άνοιξε πέτρα για να μπω.
Δυστυχώς είμαι στο φέτος. Πω πω, τι κακιά που ήμουν είμαι και θα είμαι. Όχι, όχι, δεν θα είμαι. Ξέραγα τι θα κάνω τώρα. Φίλοι μου, παλιοί, καλοί μου γείτονες, συγχωρέστε με. Τι θέλει πάλι αυτή η κουλή? Να σας πω κάτι, κυρία μου. Εμείς μπορεί να μην είμαστε πλούσιοι, αλλά έχουμε αξιοπρέπεια. Άσχετο αυτό, αλλά καλό. Έχω μετανιώσει, έχω μετανιώσει. Ορίστε, ορίστε, σας έφερα να πάτε του κόσμου τα καλά. Και φτεδάκια. Άλλαξε, σας λέω, άλλαξε. Έγινα πολύ καλή τώρα. Δεν σε πιστεύουμε. Αχ, Στέλιο, Στέλιο, δεν θα φύγεις, δεν θα πας πουθενά, δεν θα πας στην Αραβία. Εδώ θα μείνεις, εδώ και θα σε βάλω εγώ να δουλέψεις σε μένα. Και σένα, Μάκη μου, δεν θα σε αφήσω να πεθάνεις. Όχι, δεν θα πεθάνεις. Θα σε ταΐσω και θα σε κάνω τάβρο, θα σε κάνω. Εγώ? Και εσύ, και εσύ. Θα σε στείλω στην Ελβετία να σε ισιώσω. Και σένα, φοιτητή μου, θα σου δώσω μια υποτροφία να πας στο εξωτερικό να σπουδάσεις ό,τι θέλεις. Α, ευχαριστώ. Εγώ? Και εσύ, βρε, και εσύ, βρε, πονηρούλη, με κατάφερες, με τύλιξες. Θα σε παντρευτώ. Παρθένα μου, Παρθένα. Μπράβο! Μπράβο! Εσύ, εσύ, τι έχεις, βασιλάκι μου, αμέσως, αμέσως θα το τακτοποιήσω και το θέμα σου. Φέρτε με ένα τηλέφωνο. Δεν έχουμε τηλέφωνο, μας το κόψαν. Δεν πειράζει, έχω εγώ το κινητό μου. Μια στιγμή να τακτοποιήσω μια υπόθεση. Ναι, αστυνομία εκεί. Εδώ, Παρθένα. Λοιπόν, έχω να σας δηλώσω ότι εκείνο το βράδυ ο Βασίλης Παπαδόπουλος δεν έκλεψε το αμάξι, διότι πέρασε τη νύχτα μαζί μου. Ναι, ναι, τώρα καταλάβατε, ναι, εντάξει. Ευχαριστώ πολύ, γεια σας. Παρθένα μου, είσαι ένας άγγελος. Σήκω, σήκω, έχω να πάμε στο ραβεγιόν της Μαρίας. Ξύπνα. Αντωνάκη, πού είναι το πνεύμα? Ποιο πνεύμα μου λες, Παρθένα μου, και το μεσημέρι μου το έλεγε, δεν σε καταλαβαίνω. Το πνεύμα των Χριστουγέννων, Αντωνάκη, εδώ ήτανε. Πάλι κάποιο όνειρο θα βλέπεις, ναι. Ήρθαμε κι εμείς. Φέτα ρε, Παρθένα, ρε, Αντώνη, αργήσατε ρε, παιδιά. Αχ, παιδιά, ντέπαθα, ντέπαθα, είδα ένα όνειρο. Αφήστε τώρα τα όνειρα, αφήστε τα όνειρα και πάμε να φάμε γιατί πεινάσαμε. Μισό λεπτό, πριν στρεθείτε στα τραπέζια σας έχω ετοιμάσει εγώ κάτι που θα σας ανοίξει περισσότερο την όρεξη. Αν τι έτσι καλέ θα σας άφηνα εγώ χρονιάρες μέρες. Ανησύχος και φοβισμένος με κοιτάζεις. Λες πως το πάθος μας τελειώνει και η αγάπη μας καθεί ξεψυχά. Πιστεύεις δεν θα κλάψεις να φωνάξεις. Μα εγώ σου λέω μη φοβάσαι, κοίταξε μ' ακόμα μία φορά. Δεν πεθαίνει, δεν πεθαίνει η αγάπη που μας δένει. Δεν πεθαίνει το όνειρό μας, γιατί ζει μες στο μυαλό μας. Δεν πεθαίνει, δεν πεθαίνει.
Και σπάσες την καρδιά.